Αγίων Νεκταρίου Πενταπόλεως 2, η λιδωρία και η κακολογία. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο να αποστρέφεται, να αποφεύγει, να αρχίζει και να συμμετέχει στις λιδωρίες εναντίον άλλων, ενώ κάθε ασύνατος περιπλέκεται σε τέτοια δίχτυα. Γιατί όταν έχεις αυτοκυριαρχία, ξέρεις και τις συνέπειες των λόγων και των έργων σου και προλαβαίνεις το κακό σου, γίνεται ανθρωπίνος. Παροιμίες. Τα καλά και κακά αποτελέσματα του λόγου. Το συγκρατημένο στόμα των δικαίων δεν εκφράζει, αλλά εκφράζει με το να σκεπάζει έχθρα στους άλλους και άλλες ασχήμιες τους. Εκείνοι όμως που αποκαλύπτουν με το απείλωτο στόμα και ακρατές τους την έχθρα προσφέροντας λιδωρίες είναι αφρονέστατοι. Προτιμότερο να κατοικείς μόνος σου σε μια γωνιά υπαίθρια στα ράτσα εκτεθειμένος στον ήλιο και τη βροχή παρά να συνοικείς μέσα σε κάθρωτο σπίτι με γυναίκα κακόγλωση. Και αν κανείς θέλει να κατηγορεί, μη μας προξενεί άλλος το κακό σου ακούει, αλλά το δικαίω σου ακούει να είναι κακό. Γιατί αν και ζούμε και εμείς πονηρά και αμαρτωλά, κανείς δεν μας κατηγορεί, αλλά είμαστε πάντων αθλειότεροι. Ενώ αν επιμεληθούμε την αρετή, ακόμα και αν ολόκληρη η οικουμένη μας λέει κακός, τότε είμαστε περισσότερο αξιοζήλευτοι, Χρυσόστομος. Αν όσοι παραδέχονται μάταιοι οι ακοοί δεν πρόκειται ποτέ να συγχωρηθούν, ποια απολογία θα έχουν όσοι διαβάλλουν και κακολογούν? Αν πειθαρχεί στα λόγια του Αποστόλου που λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι όσοι λιδρούν δεν πρόκειται ποτέ να τύχουν βασιλείς ουρανών, απόφευγε τη φλιαρία και να διασύρεις απλώς και ως έτυχε όσους δεν αδικούν καθόλου. Όσοι έχουν άδοξη προαίρεση τα πράγματα για κακολογία χρησιμότερα. Όποιος κακολογεί, αν εκείνος που κακολογείται δεν προσποιείται, κακολογεί το ίδιος κακολογώντας. Φιλίμων, πιο γλυκή και μουσικό δεν υπάρχει από το να αποφέρεις κακολογίες. Όταν άκουσε από κάποιον ο Σωκράτης ότι ένας άνθρωπος τον έβριζε, απάντησε: «Εάν εσύ δεν καθόσουν να τον ακούσεις, με ευχαρίστησε να με βρίζει, ούτε και αυτός θα με έβριζε, η Σωκράτης».